ο καθένας και η μουσική του. Και θα πω τώρα κάτι που θυμάμαι όταν... εντάξει, δεν είμαι τόσο πολύ νεότερος, απλώς έτυχε να είμαι ο ψημαθής. Όταν λοιπόν πήγαινα στη σχολή κινηματογράφου, θυμάμαι που διάβαζα την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, όπου υπάρχουν βέβαια πολλές μουσικές, έτσι, από αρχής μέχρι λοιπόν, σήμερα. Όλος ο ελληνικός κινηματογράφος, κάθε σκηνοθέτης είναι και δική του μουσική. Έχει τη μουσική του. Δεν είναι. Οι παλιοί είχαν όλη μια... τη μουσική του φίνου. Τώρα ο καθένας μετά έχει τη δική του μουσική. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο κινηματογραφιστές, δύο δημιουργούς, δύο ποιητές, όπως λέγαμε πριν με τον Αντώνη, που έχει ο καθένας τη δική του μουσική, είναι διαφορετική μουσική και είναι μάλιστα και η μουσική η οποία έχει παιχθεί σε αρκετούς τόνους, καθώς είναι δύο από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του νέου ελληνικού σινεμά, έτσι δεν είναι. Πώς βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Από τους κορυφαίους. Ναι. Το λέω με έναν όρο μετρήσιμο, ότι έχουν κάνει τις πιο πολλές ταινίες, ας πούμε, αλλά και από τους κορυφαίους, βεβαίως. Πώς βρίσκονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, πώς συντονίζονται οι μουσικές τους? Οι μουσικές συντονίζονται από παλαιότερα. Είναι συμμαθητές και φίλοι από τη δεκαετία του 60, από τις αρχές δεκαετίας του 60, που βρίσκονται στο Παρίσι και όπου σπουδάζουν κινηματογράφο, συζούν κιόλας, δηλαδή όχι με την κακή έννοια, συζούνε ότι βρίσκονται, συγκατοικούνε. Συγκατοικούν, στο ίδιο δωμάτιο, στη Γαλλία, στο Χαπεδάκια ήταν, δεν είχαν μάλιστα ούτε να φάνε και κατεβαίνανε στον δρόμο και ο Μέν Νίκος ντυνόταν τσολιάς και ο Νίκος και ο Θόδωρος τραγούδαγε την κοντούλα λεμονιά, βαράγανε έναν ντεφ και μαζεύανε και δίφραγκα. Και πηγαίνανε στην ταινιοθήκη, τους είχε βρει και ο Λάμπρος ο Λιαρόπουλος και κάτι άλλο και ψιλοδουλεύανε κάτι, κάνανε και ταξινομούσαν, τους έβαλε ο Λαγκλουά και ταξινομούσαν ταινίες. Και από τότε τους έδαινε μια φιλία η οποία κρατήθηκε μέχρι τέλος. Δηλαδή ήταν αγαπημένοι άνθρωποι μεταξύ τους. Τραβήξαν εντελώς διαφορετικό δρόμο, κάναν άλλο κινηματογράφο. Υπήρξε μια εποχή που ο Θόδωρος είναι ο κατεξοχήν εκφραστής του πολιτικού κινηματογράφου και ο Νίκος ο κατεξοχήν εκφραστής του απολιτικού μαζί με τον Νικολαίδη, ας πούμε, που ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Παρ' όλα αυτά, αυτή η βαθιά αγάπη τους, μεταξύ τους η αγάπη και ο σεβασμός, αλλά και η αγάπη του κινηματογράφου. Επίσης, ξέρανε κινηματογράφο, και ο Νικολαίδης που τον ανέφερα, ξέρανε κινηματογράφο πάρα πολύ καλά. Ξέρανε να πλανάρουν, ξέρανε να στείνουν με εικόνες, ξέρανε. Είχαν μια άλλη λογική, μια άλλη ιδεολογία. Ο Θόδωρος έπαιρνε τα μεγάλα σοβαρά θέματα με μια μεγάλη σοβαρότητα και ο Νίκος τα έπαιρνε με την ανάλαφρη πλευρά τους. Αλλά είναι η άλλη πλευρά, είναι η ίδια πλευρά. Ήταν και οι δύο για μένα πολιτικοί σκηνοθέτες, δηλαδή μέσα στην εποχή τους ζούσανε και οι δύο βλέπανε τι γίνεται γύρω τους, μόνο που ένας τα βλέπε διαφορετικά και ο άλλος τα βλέπε διαφορετικά. Ναι. Και έχουν βέβαια και διαφορετικές κινηματογραφικές αναφορές. Ας πούμε, ο Παναγιωτόπουλος πιο πολύ στη Γαλλική Νουβέλ Βάγκ. Καλά, στη Γαλλική Νουβέλ Βάγκ και στον Κοντάρ τσέχει και ο Θόδωρος. Ναι. Αλλά πια και ο Κοντάρ έχει πολλές αναφορές στον πολιτικό κινηματογράφο. Όλα αυτά είναι συγκινούντα δοχεία. Γιατί ο Κοντάρ έχει έντονες πολιτικές αναφορές. Και ο Θόδωρος πατάει πάνω στον Κοντάρ. Ο Νίκος τον βλέπει από την ανάλαφη πλευρά του. Ο Θόδωρος τον βλέπει από την πιο πολιτική του πλευρά. Έχουν αναφορές κοινές. Αλλά αυτό που τους ενώνει είναι ότι είναι σπουδαίοι κινηματογραφιστές. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον με στην ταινία είναι η συζήτησή τους πάνω στο τι είναι τελικά ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα. Και βλέπεις ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο και τους δυο η κατασκευή μιας ταινίας. Για το να πεις κάποια πράγματα, εντάξει, τα λες και σε ένα ποίημα, τα λες και σε ένα μυθιστόρημα, τα λες και σε ένα δοκίμιο. Τι είναι το διαφορετικό αυτό που ξεχωρίζει το μυθιστόρημα από το κινηματογράφο? Πάνω σε αυτό συνδυαλώ. Δηλαδή, στη γλώσσα του κινηματογράφου ουσιαστικά, γι' αυτό και λέω ότι είναι ένα μάθημα, είναι ένα μάθημα πάνω στη γλώσσα του κινηματογράφου. Και όχι τόσο πάνω στις ιδεολογίες, πάνω στην ιδεολογία που κουβάλαγε ο καθένας, πάνω στον τρόπο που έβλεπε τον κόσμο ο καθένας. Εντάξει. Στον τρόπο που κινηματογραφούσε ο καθένας τον κόσμο είναι η συζήτησή τους. Και εκεί τσιγκλάει και ο ένας τον άλλον και εκεί είναι και το ενδιαφέρον της συζήτησης. Γι' αυτό και λέμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μάθημα κινηματογράφου που μπορεί να διδάσκεται σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, οπουδήποτε. Και όχι ένα μάθημα φιλοσοφίας ή ένα μάθημα αντιμετώπισης της ζωής ή ένα μάθημα γραφής ή ένα μάθημα γενικότερης θεώρησης του κόσμου. Είναι ένα μάθημα κινηματογράφου. Τι σημαίνει
Νομίζω ότι κάποιος στην παρουσία της ταινίας το είπε, ότι η ταινία είναι και ένα είδος masterclass, ένα είδος σεμιναρίου κινηματογραφικού, έτσι. Ναι, το έχουν πει και πολλοί κριτικοί από ό,τι είδα που γράψανε τώρα τελευταία, το έχουν πει πάρα πολύ. Έχουν λοιπόν διαφορετική μουσική, αλλά έχουν μια κοινή αγάπη στη γλώσσα του κινηματογράφου. Ίσως αυτό που λιγότερο προσέχει ο ανυποψίαστος θεατής, έτσι δεν είναι, η γλώσσα, η γραμματική του κινηματογράφου. Βέβαια. Ναι, άμα είναι ένας κινηματογραφιστής μαθημένος από την τηλεόραση και μαθημένος από το παλιό κινηματογράφο, το φινέικο, που δεν τους αφορούσε καθόλου η γλώσσα του κινηματογράφου, αλλά το σενάριο, αν θέλουμε, η αφήγηση, ό,τι γίνεται, η ιστορία, δεν μπορεί να το προσέξει. Δεν μπορεί να το προσέξει και όχι μόνο αυτό, μπερδεύεται κιόλας. Όταν αρχίζει και βλέπει την κάμερα να κόβει βόλτες. Ναι, ακριβώς. Δεν θέλει. Θέλει μη ρίξει την κάμερα. Πρέπει να μου πει την ιστορία ο Γιώργος Χρήστος. Εκεί μπερδεύει. Αλλά τώρα για κάποιους, για εμάς που έχουμε ένα άλλο μικρόβιο, όλους μας, που κάτι ψάχνουμε, κάτι βλέπουμε, κάτι μας ελκύει σε αυτό το τρόπο κατασκευής αυτού του μιας ταινίας, για μας είναι ένα Ευαγγέλιο τα λόγια αυτών των ανθρώπων. Ναι. Και είναι δύο άνθρωποι που επίσης αγάπησαν το σινεμά έως θανάτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο σε γυρίσματα πέθαναν. Ναι, ναι. Και για να τελειώσω, πέθαναν το τελευταίο γύρισμα που κάνανε και οι δύο το κάνανε μαζί μου. Εγώ λοιπόν έχω παίξει σχεδόν σε όλες τις ταινίες, σε πολλές ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών, στις ταινίες του Κογκόλου, περισσότερες του Νίκου, όλες. Ήμουν το γούρι του, με φώναζε, όχι για τίποτε άλλο, για να γλιτώνει το μερικόνο του κομπάρσου. Και έκανα ένα πέρασμα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, με τον Θόδωρο κάνουμε το τελευταίο γύρισμα στην Εθνική Τράπεζα. Κοιταχτήκαμε, μιλήσαμε. Στο επόμενο γύρισμα που το ξεκίνησε, του συνέβη αυτό. Τον Νίκο 5-6 χρόνια αυτό, στην Κιάφα με φώναξε να πάω να κάνω ένα κλωσάρι πέρα μαζί με τη γυναίκα μας, τι κάτι κάναμε εκεί, τίποτα, 10-15 λεπτά, μας αγκάλιασε, φύγαμε, λέει, να είσαι στο γούρι μου. Την άλλη μέρα το απόγευμα ακούω, την έφυγε να ουρλιάζει, πέθανε ο Νίκος. Λοιπόν, πεθάνα λοιπόν πάνω στο αυτό και είχα και το θλιβερό προνόμιο να είμαι και ο τελευταίος που κάνανε γύρισμα. Αυτό θέλω τώρα να πούμε λίγο, γιατί είστε ένας άνθρωπος που τους έχει γνωρίσει από κοντά, όχι απλώς. Ναι. Θέλω να πω ότι μια χρόνια είχατε και συνομιλίες και γυρίσματα και συνεργασίες. Και, πώς θα τους περιγράφατε τους δύο αυτούς ανθρώπους, ας πούμε τον Παναγιωτόπουλο, τον Νίκο. Ναι. Κάποιος με ρώτησε δημοσιογράφος χτες και είπα ότι ο Νίκος, ο Θόδωρος ήταν απολώνια θλιμμένος και ο Νίκος διονυσιακά χαρούμενος. Ο Νίκος ήταν η χαρά της ζωής. Ο Θόδωρος ήταν, ναι, πάμε να βγούμε, να κάτσουμε. Πού να κάτσουμε, σε ένα τραπεζάκι να πιούμε ένα ποτό και να τα πούμε. Το ένα ποτό γίνονταν δύο και τρία. Ο Νίκος ήταν να πάρουμε τα βουνά. Από τα άγρια μεσάνυχτα, να πάρουμε τα βουνά. Ήταν δηλαδή το απόλυτο σπιντάρισμα. Ξεκινάγαμε να πάμε Αλεξανδρούπολη και στον δρόμο, επειδή το αμάξι είχε κόφτη στα 183, τσαντιζότανε στα μάτια και με λέξανε, το χαλάσεις. Όχι, δεν φτάνουμε ποτέ Αλεξανδρούπολη. Φτάναμε σε 5 ώρες. Όποιος να το πει, το πιστεύει ότι φτάσαμε Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, 5 ώρες. Αλλά λέει, με 183 δεν φτάνουμε ποτέ Αλεξανδρούπολη. Σε σχέση με τον δρόμο που δεν οδηγούσε καν. Ναι. Ήταν όχι, οδηγούσανε, καθόταν και φιλοσοφούσε. Δηλαδή το εντελώς αντίο του χαρακτήρα. Εντελώς. Πού συναντιόνται όμως. Έχουν δύο, και το σινεμά τους είναι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Και το σινεμά τους είναι διαφορετικό. Γιατί εδώ τώρα στην ταινία. Ίσως ισχύει αυτό, τα ετερόνυμα έλκονται. Στην ταινία έχουν μια συνάντηση στην ουσία. Κάθονται δυο σε ένα τραπέζι και ίσως αυτά τα ετερόνυμα έλκονται και η κόντρα. Και η κόντρα. Και η κόντρα. Ναι.